Γεια σας, σήμερα είναι πολύ μικρό καλοκαιρινό βίντεο. Μικρός μπαχτσές στη βεράντα, όπως βλέπετε, βασιλική. Εδώ έχουμε το δυόσμο. Έχουμε καυτερές πιπερίτσες. Εδώ βλέπετε πόσο καλά είναι να κάνεις βίντεο καμιά φορά. Υπάρχει έλλειψη στοιχείων. Ποιο στοιχείο λείπει, θα το δείτε. Στο πίνακα, δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό, έχει πιπερίτες, αλλά το πιο πολύ που με συγκίνησε, με έστειλε η κοπέλα από τη Μόσχα την άνοιξη σπόρια από μίνι καρπουζάκι. Και κοιτάξτε τι ανακάλυψα σήμερα. Ορίστε. Μικρό καλοκαιρινό βίντεο. Και πολλά πολλά μυρμήγκια. Από πού έρχονται, δεν ξέρω, πρέπει να ψάξω. Εν τω μεταξύ, το καρποζάκι συνέχεια θέλει να κρεμαστεί και κάτω. Όπως ξέρετε, αυτό είναι επικίνδυνο, θα πέσει στο κεφάλι κάποιου πειραστικού, αν και εδώ είναι ακάλυπτος. Θα το μαζέψω και θα το δέσω. Συγκινήθηκα πολύ με το καρποζάκι. Πολύ μου αρέσει. Εδώ, αν θυμάστε, με είχαν στείλει από Δανία κάτι γλυκή λιβάντα που μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, φανταστικά. Δυστυχώς βγήκαν μόνο τρία σπόρια, με χάλασε το φυτό, βγήκαν τρία σπόρια. Και εδώ, όπως βλέπετε, 18, δυστυχώς έκοψαν ένα φυτό, με έμειναν δύο. Μακάρι να επιβιώσουν τουλάχιστον αυτά τα δύο φυτά. Και εδώ τσίμπησαν, ε. Τι τους αρέσει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εννοείται, έχουμε και τα φυτά παράσιτα. Αυτό θα κουπεί. Αχ, πόσο ωραία μυρίζει αυτή η λεβάντα. Και στο τέλος, παρεμπήρια μια φίλης μου που ήθελε να δει τα νούφαρα και τα δύο ανθισμένα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Όπως βλέπετε, καθώς περνάει καιρός, αλλάζουν χρώμα, σκουραίνουν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τα τελευταία λουλούδια, ότι θα έχω ακόμα. Γιατί κανονικά όσο κάνει ζέστη, έως Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ανθίζουν. Κοιτάξτε πόσο όμορφα. Αν σας άρεσε καλοκαιρινό βίντεο, κάντε like.